Σας μειώνετε, πραγματικά μου χαρίσετε ένα μεγάλο δώρο τώρα στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, διότι ήδη είχαμε σε αυτό το κλίμα, να είμαι εδώ, να επικοινωνώ με το ευσεβές πλήρωμα της εκτοπικής σας εκκλησίας, αλλά κυρίως να είμαι κοντά σας, να πάρω την ευχή σας και να ακούσω τον πνευματικό σας λόγο. Λόγος ο οποίος πάντοτε είναι επιστηρικτικός, λόγος ο οποίος πάντοτε δίνει δύναμη σε αυτόν ο οποίος τον ακούει και κυρίως όμως αυτό το οποίο δίνει δύναμη στον κάθε έναν ο οποίος σας πλησιάζει είναι το παράδειγμά σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία τώρα στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να είμαι κοντά σας, να δω τον ταπεινό χαρακτήρα σας, να δω τον αγώνα τον οποίο κάνετε εδώ στην τοπική σας εκκλησία και να πάρω την ευχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, είμαι ευγνώμων πάντοτε για την αγάπη σας. Εισήλθαμε ήδη, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτήν την κατανυκτική περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Από αύριο θα αρχίσει η νηστεία, όμως από τώρα, από τον εσπερινό, είδαμε πια ότι έχουν αλλάξει όλα. Μπήκαμε σε πένθυμη περίοδο, άλλαξαν τα άμφια της Αγίας Τραπέζης, των ιερέων, η ατμόσφαιρα έγινε κατανυκτική και έτσι λοιπόν εισερχόμεθα σε αυτήν την περίοδο. Περίοδο η οποία έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι το ότι είναι πένθυμη. Το είδαμε με αυτά που προείπα και μπορεί να μας κάνει εντύπωση για ποιο λόγο τόσες μέρες να πενθούμε. 40 μέρες συν μία εβδομάδα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί τόσο πολύ, τι είναι αυτό το οποίο πενθούμε? Μα εμείς οι άνθρωποι στεναχωρήσαμε το Θεό μας. Εμείς οι άνθρωποι δεν Τον τιμήσαμε. Ήρθε ο Θεός μας εδώ στη γη να μας σώσει και εμείς Τον κυνηγήσαμε. Εμείς Τον περιφρονήσαμε, εμείς Τον εμπτήσαμε, όχι οι άλλοι, όχι εκείνοι οι Ιουδαίοι που ζούσαν τότε, εμείς. Γιατί εμείς συνεχώς Τον στεναχωρούμε με τις αμαρτίες μας. Εμείς λοιπόν είμαστε συνυπεύθυνοι για όλα αυτά τα πάθη του Κυρίου μας και κυρίως για την Σταύρωσή Του. Για όλους εμάς ανέβηκε επάνω στο Σταυρό, για να χύσει εκεί το αίμα Του και να μας σώσει από την αμαρτία. Να λοιπόν, τι Του κάναμε εμείς του Θεού μας, ο οποίος μας υπεραγαπά. Και αν το καταλαβαίνουμε, πρέπει να πενθήσουμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας βοηθάει. Μας βοηθάει να καταλάβουμε το τι Του κάναμε και όλες αυτές τις ημέρες, από αύριο μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, να πενθούμε και να κλάψουμε για όλα αυτά τα οποία προσφέραμε στον Θεό μας, ο οποίος μας πρόσφερε μόνο αγάπη. Αλλά όμως, επιπλέον, η περίοδος αυτή, εκτός από περίοδος πένθους, είναι και περίοδος πνευματικού αγώνος, έντονου πνευματικού αγώνος. Και η Εκκλησία μας βέβαια ξέρει όλα να τα συνδυάζει πολύ καλά. Δεν θα συνδύαζε ποτέ τον έντονο πνευματικό αγώνα με μία περίοδο χαρμόσυνη, με μία περίοδο πασχαλινή, με μία περίοδο εορτάσιμη, διότι τότε ο άνθρωπος, το μυαλό του είναι στη χαρά και όταν είναι στη χαρά ξεχνάει λίγο τον αγώνα. Γι' αυτό και η Εκκλησία συνδέει τον έντονο πνευματικό αγώνα
με την πένθυμη αυτή περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Γίνεται λοιπόν αυτό το πάντρεμα, πένθος και αγώνας. Και καλούμαστε από αύριο να μπούμε σε αυτήν την περίοδο, την πένθυμη, αλλά και την περίοδο του αγώνος. Και θα πει κανείς, μα ο χριστιανός υπάρχει περίοδος που να μην αγωνιστεί, υπάρχει περίοδος που θα σταματήσει να νικάει το κακό και να την αρετή να είναι αυτήν την οποία να την εξασκεί. Ποτέ. Αλλά όμως, όπως ο στρατιώτης, πάντοτε είναι έτοιμο πόλεμος. Όταν θα του πει ο στρατηγός «Σήκω, να πας στον πόλεμο», θα σηκωθεί. Είναι πάντοτε έτοιμος και πάντοτε αγωνίζεται. Αλλά όμως υπάρχουν και κάποιες περίοδοι μέσα στο στρατό που θα κάνει ιδιαίτερες ασκήσεις. Θα βγει έξω στο βουνό, θα ζήσει για μια εβδομάδα μέσα σε σκηνάκια, θα μπει μέσα στη θάλασσα, θα πάει σε συνθήκες αντίξωες, θα μπει μέσα στα χιόνια και όλα αυτά γιατί πρέπει να αγωνιστεί πιο πολύ, γιατί πρέπει να μάθει να ζει σε συνθήκες ιδιαίτερες, γιατί πρέπει με όλα αυτά που θα κάνει να γίνει πιο δυνατός. Το ίδιο κάνουμε και εμείς οι χριστιανοί. Συνεχώς και όλο τον χρόνο πρέπει να αγωνιζόμαστε, αλλά όμως και κάποιες περιόδους μέσα στο εκκλησιαστικό έτος θα τις αφιερώσουμε για εντονότερο πνευματικό αγώνα. Καλούμαστε λοιπόν από αύριο να εντείνουμε τον πνευματικό μας αγώνα. Ξέρουμε όλοι ότι από αύριο θα αρχίσει η τεσσαρακονθήμερος νηστεία. Και κάποιος μπορεί να πει, τι θέλει ο Θεός από εμένα, μήπως εάν εγώ κάνω νηστεία ο Θεός θα είναι καλύτερα εκεί που είναι. Όχι, ο Θεός ζει πάντοτε μέσα στη μακαριότητά Του. Εμείς όμως θα ωφεληθούμε, εμείς θα λάβουμε τον στέφανο του αγώνος που θα κάνουμε και εμείς θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα βγούμε τελικά πιο δυνατοί εάν όντως αγωνιστούμε. Βέβαια, όταν ακούμε τη λέξη αγώνα, όταν ακούμε ότι πρέπει να πιέσουμε λίγο τον εαυτό μας, ότι πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες, ότι πρέπει να στερηθούμε κάποιες τροφές ή κάποια πράγματα τα οποία τα κάνουμε στη ζωή μας, τότε εισερχόμενοι σε αυτό το στάδιο μπορεί να μας πιάσει μία δυσθυμία, να έχουμε μία αγωνία, άραγε θα τα καταφέρουμε. Πώς θα είναι αυτές τις ημέρες που θα έρθουνε, που θα ανοίγω το ψυγείο και δεν θα υπάρχει κάτι για να φάω? Πώς θα είναι αυτές τις ημέρες που θα πρέπει να στερηθώ από πράγματα τα οποία πολύ εύκολα μπορώ να τα αποκτήσω? Αλλά όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η νηστεία έχει κάτι το παράξενο. Και ποιο είναι αυτό? Ότι εάν την αγαπήσεις, τότε σου φαίνεται ευχάριστο στάδιο. Εάν όμως δεν την αγαπήσεις, τότε σου φαίνεται βουνό. Τότε λες, πώς θα ξεκινήσω από αύριο πάλι την νηστεία και πότε θα περάσουν όλες αυτές οι ημέρες? Το κουμπί είναι να την αγαπήσεις. Και πώς θα την αγαπήσεις? Για να την αγαπήσεις την νηστεία, πρέπει να την γνωρίσεις. Και υπάρχουν δύο τρόποι να τη γνωρίσεις. Ο ένας τρόπος είναι να τη γνωρίσεις θεωρητικά. Να, αυτά που θα πούμε σήμερα εδώ και άλλα πολλά που μπορεί κανείς να μελετήσει στο σπίτι του για την νηστεία. Αλλά όμως υπάρχει και ο δεύτερος τρόπος που είναι ο πρακτικός. Και ποιος είναι αυτός? Αυτός τον οποίον θα ξεκινήσουμε από αύριο όλοι μας. Και θα μπούμε μέσα σε αυτό το στάδιο και εάν μπούμε σε αυτό το στάδιο με ελπίδα και με χαρά και με πίστη, τότε θα δούμε ότι τελικά όχι μόνο δεν είναι τίποτα η νηστεία,
αλλά ίσα ίσα φέρνει μία χαρά στην ψυχή. Και αυτή η χαρά πότε ολοκληρώνεται? Όταν θα έρθει η ημέρα του Πάσχα. Τότε που θα πούμε δόξα το Θεό που με βοήθησε και πέρασε όλο αυτό το στάδιο της νηστείας και έκανε έναν μικρό αγώνα. Μικρός είναι ο αγώνας μας. Μην νομίσουμε ότι ο Θεός θέλει να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Μην νομίσουμε ότι ο Θεός θέλει να κάνουμε δύσκολα πράγματα στη ζωή μας. Βλέπετε, ένας άνθρωπος ξυπνάει από το πρωί και μέχρι το βράδυ δουλεύει και υδρώνει και κουράζεται και δεν γονγίζει. Όταν όμως είναι να κάνει κάτι για το Θεό, να καθίσει 5 και 10 λεπτά στην προσευχή, γονγίζει. Ή αν είναι να στερηθεί κάποια τροφή τώρα στην νηστεία, γονγίζει. Μα γιατί γονγίζεις? Σου έβαλε ο Θεός να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό που κάνεις εσύ ο ίδιος από μόνος σου για να βγάλεις χρήματα για τη ζωή σου? Δεν σου έβαλε κάτι τέτοιο. Εσύ εκείνο το κάνεις όμως με χαρά. Το άλλο που σου ζητάει ο Θεός που είναι μικρό, δεν μπορείς και εκείνο να το κάνεις με χαρά? Να λοιπόν που όλα είναι στη διάθεσή μας, όλα είναι στο μυαλό μας, όλα είναι πώς τα βλέπουμε. Γι' αυτό και πρέπει τώρα που εισερχόμαστε στο στάδιο της νηστείας να εισέλθουμε με τέτοια διάθεση, με διάθεση ελπίδος και χαράς και πίστεως, και τότε πραγματικά θα χαρούμε εάν δώσει ο Θεός και καταφέρουμε και νηστέψουμε όλες αυτές τις ημέρες. Και βέβαια μιλάμε για νηστεία και πολλοί θα πούνε τι είναι η νηστεία, τι πρέπει να κάνω στη νηστεία. Νηστεία καταρχάς να πούμε ότι είναι λέξη σύνθετη από το νη και το εστίο. Νη δηλαδή δεν, εστίο τρώω, δεν τρώω. Σταματάω να τρώω. Και θα πει κανείς, μα πρέπει να σταματήσουμε τελείως να τρώμε? 40 ημέρες δεν θα φάμε τίποτα? Όχι, δεν είναι αυτό. Υπάρχουν μάλιστα και πολλοί τρόποι να νηστέψει κανείς, πολλών ειδών νηστείες. Αναλόγως με την κράση του καθενός, τη δύναμη, την υγεία και κυρίως αναλόγως με αυτά που θα του πει ο πνευματικός του. Άλλος νηστεύει ιδίως αυτές τις τρεις πρώτες ημέρες με πλήρη ασυτεία. Είναι το λεγόμενο τριμέρι. Δεν τρώει τίποτα, ούτε πίνει τίποτα μέχρι την Τετάρτη που θα γίνει η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Άλλος κάνει την νηστεία έτσι όπως γίνεται στα μοναστήρια. Δηλαδή τρώει μόνο μία φορά την ημέρα αλάδωτο. Και αυτό είναι η λέξη νηστεία. Άλλος εκτός από μία φορά την ημέρα αλάδωτο θα φάει και κάτι άλλο και δεύτερη και τρίτη φορά. Και αυτό ονομάζεται λύση της νηστείας. Άλλος θα φάει λάδι ή θα πιει κρασί και αυτό ονομάζεται κατάλυση της νηστείας. Και βλέπουμε ότι τώρα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή όλες οι καθημερινές ημέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή είναι νηστίσιμες, γίνεται νηστεία, αλάδωτο δηλαδή, και Σάββατο και Κυριακή γίνεται κατάλυση ίνου και ελαίου. Άλλος και αυτό του φαίνεται δύσκολο και υπάρχουν νηστείες στις οποίες κανείς μπορεί να φάει και ψάρι και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια ασθένεια και τους λέει ο γιατρός τους, θα νηστέψεις αλλά όμως το ψάρι θα το φας. Υπάρχουν λοιπόν πολλών ειδών νηστείες που ο κάθε ένας θα δει τι μπορεί να κάνει και με την ευλογία του πνευματικού του θα ξεκινήσει από αύριο. Και βέβαια, όταν λέμε για νηστεία, δεν εννοούμε μόνο το να μην φάμε κάποιες τροφές. Αυτό είναι το εύκολο, αυτό είναι το πολύ πρακτικό. Αλλά μπορούμε και άλλα πράγματα, υλικά, θα πούμε στη συνέχεια και για τα πνευματικά, αλλά μπορούμε και άλλα υλικά, πράγματα, να κόψουμε ή να περιορίσουμε, όπως η έξοδη, όπως το τσιγάρο, όπως τα ρούχα, να έχουμε αυτή την συνήθεια που έχουν πολλοί που πηγαίνουν και συνέχεια ψωνίζουν και βγαίνουν έξω
και σπαταλούν τα χρήματά τους, άρα πολλά μπορεί να κάνει ο άνθρωπος εάν θέλει να νηστέψει. Και αν ο γιατρός του του πει «Δεν μπορείς να νηστέψεις από την τροφή», ας νηστέψει από τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, τώρα που αρχίζει η νηστεία, κανείς να μην πει «Εγώ δεν μπορώ». Για όλους υπάρχει κάποιος τρόπος και θα πάει ο κάθε άνθρωπος στον πνευματικό και εκεί, με τη συνεννόηση που θα υπάρξει, θα βρει ο κάθε ένας πώς μπορεί να νηστέψει. Βέβαια, εμείς οι άνθρωποι, ιδίως οι σημερινοί, έχουμε γίνει ορθολογιστές. Θέλουμε όλα με τη λογική μας να τα εξηγήσουμε. Και θέλουμε να καταλάβουμε ακόμα και θέματα πίστεως. Και λέμε, γιατί να νηστέψω, αφού ο Θεός θέλει να είμαστε καλοί άνθρωποι, να κάνουμε έργα καλά, να δείχνουμε αγάπη. Σε τι θα με ωφελήσει η νηστεία, για ποιο λόγο να νηστέψω, ας μην το κάνω και ας κάνω έργα αγάπης. Τι θα απαντήσουμε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, ίσως και σε εμάς τους ίδιους που ανεβαίνουν τέτοιες σκέψεις μέσα μας? Αν ρωτήσουμε μία γιαγιά που δεν έχει αυτό το πνεύμα το ορθολογιστικό και την πούμε «Γιαγιά, γιατί νηστεύεις?», ξέρετε τι θα απαντήσει? «Νηστεύω επειδή το λέει η Εκκλησία. Ξέρω ότι αύριο, καθαρά Δευτέρα, αρχίζει η νηστεία και πρέπει μέχρι το Σάββατο, το Μεγάλο Σάββατο, να νηστέψω». Έτσι απαντάει η γιαγιά. Αυτό που λέει είναι σωστό? Αυτό που λέει αυτή η απάντηση είναι η πιο σωστή απάντηση. Γιατί? Γιατί έχει αυτό το πνεύμα το εκκλησιαστικό. Έχει αυτό το πνεύμα ότι εγώ θα κάνω υπακοή στην Εκκλησία, στους Αγίους, στα βιβλία, αυτά που μου έμαθαν οι γονείς μου, αυτά που διάβασα στα βιβλία, αυτό θα κάνω. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η γιαγιά μας βάζει τα γυαλιά. Γιατί εμείς θέλουμε να μάθουμε για ποιο λόγο πρέπει να νηστεύουμε και η γιαγιά σου λέει την αλήθεια, θα νηστέψω επειδή μου το λέει η Εκκλησία και ας μην καταλαβαίνω για ποιο λόγο μου το λέει. Εμείς όμως οι υπόλοιποι που έχουμε αυτό το πνεύμα και θέλουμε να μάθουμε για ποιο λόγο να νηστεύουμε και λέμε άραγε το θέλει ο Θεός, το είπε ποτέ ο Θεός? Αν το είπε, το πρώτο πράγμα που είπε στον άνθρωπο όταν τον έβαλε μέσα στον παράδεισο, του είπε «Κοίταξε εδώ, γύρω σου, χιλιάδες δέντρα. Φάε από όποιο δέντρο θέλεις. Όποιος καρπός σου αρέσει, πήγαινε πάρ' τον, κόψ' τον και φά' τον. Αλλά όμως από ένα δέντρο δεν θα φας». Να λοιπόν, η πρώτη εντολή που έλαβε ο άνθρωπος, εντολή νηστείας. Γιατί τι είναι η νηστεία? Κάποια θεωρούνται τρόφιμα νηστίσιμα και κάποια αρτήσιμα. Τα νηστίσιμα μπορούμε να τα φάμε, τα αρτήσιμα όχι. Έτσι ίσχυε και στον Παράδεισο. Όλοι οι καρποί των δέντρων νηστίσιμοι θα λέγαμε και ένας αρτήσιμος. Και πήγε ο άνθρωπος και έφαγε τον αρτήσιμο. Και θα πει κανείς, και τι κακό έκανε, τι κακό έκανε? Να, βγήκε από τον Παράδεισο. Άλλος θα πει, ο Χριστός μίλησε ποτέ για την νηστεία? Μας είπε να κάνουμε νηστεία, μας είπε να νηστεύετε 40 μέρες και Τετάρτες και Παρασκευές. Για άνοιξε όμως την Καινή Διαθήκη. Δες, ο Χριστός νήστεψε? Αν νήστεψε, λέει, 40 ημέρες δεν έφαγε τίποτα πριν βγει για να κηρύξει. Και για ποιο λόγο το έκανε αυτό? Για δύο λόγους. Ο ένας, για να θεραπεύσει την παρακοή του Αδάμ, γιατί ο Χριστός ονομάζεται νέος Αδάμ. Ο Αδάμ δεν νήστεψε και έχασε τον Παράδεισο και ήρθε ο Χριστός να το διορθώσει. Αυτή την παρακοή και το σφάλμα του Αδάμ, για αυτή την παρακοή ο
Χριστός μας νύστεψε 40 ημέρες. Και τι έγινε που νύστεψε, τι έγινε? Αμέσως πήγε ο διάβολος να τον πειράξει και του έβαλε 3 μεγάλους πειρασμούς. Κατά άνθρωπο, αυτοί οι πειρασμοί ήταν πολύ μεγάλοι, αλλά όμως ο Χριστός τους νίκησε επειδή είχε πρωτύτερα νηστέψει για 40 ημέρες. Κατά άνθρωπο βέβαια. Και έτσι, με τον τρόπο αυτόν νίκησε τον διάβολο και μας έδειξε πώς νικάται ο διάβολος. Νικάται με την προσευχή και την νηστεία. Αλλά όχι μόνο ο Χριστός μας και οι Άγιοι μας. Ξέρετε εσείς κανέναν Άγιο που να μην νύστευε? Διαβάσατε ποτέ κανένα βιβλίο ότι ο τάδε Άγιος δεν νύστευε? Ότι τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έβγαινε έξω και γλεντούσε και ότι έτρωγε τα πάντα? Και όχι μόνο νύστευαν οι Άγιοι, αλλά και προστάτευαν αυτούς οι οποίοι νηστεύουν. Θυμάστε ίσως την ιστορία του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, το θαύμα εκείνο που είχε γίνει με τα κόλυβα. Να το πούμε έτσι πολύ σύντομα. Όταν στην αυτοκρατορία την Βυζαντινή είχε πάρει τα ημεία της ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, μόλις μπήκε η νηστεία να σαν αύριο, τι έκανε? Είπε: θα μιάνω όλους τους χριστιανούς που θέλουν να νηστεύουν. Και διέταξε τους υπασπιστές του να πάνε το βράδυ να ραντίσουν όλα τα τρόφιμα που ήταν στην αγορά με αίμα από ζώα που είχαν προσφερθεί στις θυσίες των ειδώλων. Και αν τα έτρωγαν αυτά την άλλη μέρα που θα άρχιζε η νηστεία, οι χριστιανοί θα μιάνονταν. Και τότε ο Άγιος Θεόδωρος, ο Τύρων, εμφανίστηκε στον Πατριάρχη. Και τι του είπε? Πες τους χριστιανούς, κανείς να μην πάει στην αγορά αύριο να ψωνίσει. Κανείς. Και τι θα φάνε, Άγιέ μου? Θα τους πεις να κάνουν κόλυβο. Τι είναι το κόλυβο? Δεν το ήξερε ο Πατριάρχης. Θα τους πεις να βράσουν στάρι και θα τρώνε αυτό μέχρι να σταματήσει αυτό το κακό που έκανε ο αυτοκράτορας. Και όντως ο Πατριάρχης είπε στους χριστιανούς: δεν θα πάτε στην αγορά να ψωνίσετε. Βράστε σιτάρι και αυτό να τρώτε μέχρι που να σας πω να σταματήσετε. Και για μια εβδομάδα οι πιστοί έτρωγαν κόλυβο, έτρωγαν σιτάρι. Και πέρασε όλη η εβδομάδα και ντροπιάστηκε ο αυτοκράτορας, γι' αυτό και το πρώτο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής γιορτάζουμε αυτό το μεγάλο θαύμα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, με το οποίο έσωσε τους χριστιανούς. Τους έσωσε τι? Να μην μιανθούν. Βλέπετε πώς βοηθούν οι Άγιοι τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να νηστέψουν και πόσο μεγάλο πράγμα είναι η νηστεία. Θα έλεγε κανείς, μα τι πείραζε, λίγο ραντισμένα ήταν τα τρόφιμα με λίγο αίμα. Και τι έγινε και αν τα τρώγαμε, θα παθαίναμε τίποτα? Θα βλέπετε ο Άγιος Θεόδωρος που ήξερε ότι όντως θα πάθουν. Τι θα πάθουν? Πνευματικό κακό θα πάθαιναν. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας βοηθούν όταν θέλουμε να νηστέψουμε. Επίσης υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιοι Άγιοι μαρτύρησαν όχι για την πίστη τους, αλλά για την νηστεία. Μας φαίνεται παράξενο? Ξέρουμε ότι τους Αγίους τους οδηγούσαν στα βασανιστήρια και στον θάνατο επειδή δεν πρόδιδαν την πίστη τους. Υπήρξαν όμως και Άγιοι που δεν πρόδωσαν την νηστεία. Έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε εκεί τους 7 παιδες, τους Μακαβαίους, με τον διδάσκαλό τους τον Ελεάζαρο και την μητέρα τους την Σολομονή. Τότε που ο βασιλιάς Αντίοχος, ο βασιλιάς της Συρίας, ένας απόγονος του μεγάλου Αλεξάνδρου, θέλησε όλους τους υπηκόους, τους οποίους είχε υπό τον έλεγχό του, να τους μοιήσει στην ειδωλολατρία και τους
Εβραίους τι ήθελε να τους κάνει, να σταματήσουν να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο. Και τους πίεζε και τους έλεγε, θα τρώτε από τα κρέατα αυτά τα οποία βάζουμε στις θυσίες, θα τρώτε και χοιρινό και δεν θα τηρείτε το Μωσαϊκό νόμο. Και οι επτά παιδες, οι Μακαβαίοι και η μητέρα τους, η Σολομονή και ο διδάσκαλός τους, δεν το δέχτηκαν αυτό. Δεν δέχτηκαν να χαλάσουν την νηστεία αυτήν την οποία προέβλεπε ο Μωσαϊκός νόμος. Και ο Αντίοχος τους θανάτωσε. Και εμείς σήμερα τους τιμούμε σαν Αγίους. Γιατί? Διότι με τη ζωή τους δεν αντάλλαξαν τη ζωή τους για να χαλάσουν την νηστεία την οποία προέβλεπε ο Μωσαϊκός νόμος. Και άλλα πολλά μπορούμε να πούμε για το ότι η νηστεία είναι απαραίτητη στη ζωή του κάθε πιστού. Αλλά θα πει πάλι κάποιος που σκέφτεται με τη λογική και τι έχω να ωφεληθώ, τι θα μου προσφέρει εμένα η νηστεία. Να ξέρουμε αγαπητοί μου ότι πρώτα απ' όλα ο Θεός ανταμείβει τον άνθρωπο ο οποίος τηρεί το θέλημά του. Υπάρχει πιο μεγάλη ευεργεσία να έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας, τη χάρη του Θεού. Τι άλλο θέλουμε? Λέμε τι θα κερδίσω αν νηστέψω. Να το πιο μεγάλο που θα κερδίσεις. Θα κερδίσεις την ευλογία του Θεού, τη χάρη του Θεού. Να πούμε και εδώ ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη πάλι. Τότε που ο Ναβουχοδονόσορ είχε πάρει στην Βαβυλώνα όλους τους Ισραηλίτες και άλλους λαούς βέβαια, τότε είχε πει στους υπασπιστές του, θα ψάξετε να βρείτε τα πιο έξυπνα παιδιά από τους υπόδουλους, τα πιο αρτημενή, τα πιο καλά, αυτά που είναι από βασιλική οικογένεια. Γιατί? Γιατί θέλω 3 χρόνια να τα βάλω σε μία σχολή να μάθουν τον βαβυλωνιακό πολιτισμό και τις τέχνες και τα γράμματα, τα δικά μας. Και έτσι λοιπόν από τους Ισραηλίτες, εκτός των άλλων, οι υπασπιστές του Ναβουχοδονόσορος διάλεξαν και τον Δανιήλ και τους 3 παιδες. Τον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ, και τους έβαλαν στα ανάκτορα να μάθουν τα γράμματα τα βαβυλωνιακά. Αλλά ο Ναβουχοδονόσορ είχε πει, αυτά τα παιδιά που θα ζουν εδώ για 3 χρόνια θα τρώνε από αυτά που τρώω εγώ και θα πίνουν από αυτά που πίνω εγώ. Αλλά όμως τι έτρωγε ο βασιλιάς? Έτρωγε από τα ειδωλόθητα, αυτά τα οποία ήταν αφιερωμένα στους θεούς τους. Όταν τ' άκουσε αυτό ο Δανιήλ και οι 3 παιδες στεναχωρέθηκαν. Είπαν πώς θα φάμε εμείς αυτά, και πλησίασαν τον επόπτη τους, ο οποίος τους συμπαθούσε, και του είπαν, θέλουμε εμάς να μας κάνεις μία εξαίρεση, εμείς να μην τρώμε από αυτά. Και είπε αυτός, μα δεν γίνεται. Αν δεν τρώτε από τα φαγητά αυτά τα καλά και τα κρέατα αυτά, θα αδυνατήσετε και ο βασιλιάς εμένα θα με τιμωρήσει πολύ αυστηρά. Και τι του είπε τότε ο Δανιήλ? Κάνε ένα πείραμα. Για 10 ημέρες δώσ' μας να φάμε μόνο όσπρια και νερό και θα δεις ότι δεν θα αδυνατήσουμε. Και όντως ο υπόπτης τους άφησε. Για 10 μέρες έτρωγαν μόνο όσπρια και νερό και τη 10η μέρα, όπως μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, τα πρόσωπά τους ήταν πολύ πιο λαμπερά. Φαινόταν να υπάρχει η υγεία μέσα τους και ήταν πολύ πιο καλά από όλα τα άλλα τα παιδιά που ήταν σε εκείνη τη σχολή. Και τότε δέχτηκε ο υπόπτης να τρώνε τα παιδιά αυτά μόνο όσπρια και να πίνουν μόνο νερό. Έκανα λοιπόν τα παιδιά αυτά, τα 4, νηστεία για 3 ολόκληρα χρόνια. Και μετά από αυτή τη νηστεία τι έγινε? Πήγε ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ και είδε και αυτά τα 4 παιδιά τα διάλεξε να τα βάλει στις πιο υψηλές
θέσεις και τον Δανιήλ τον έκανε πρωθυπουργό και τα τρία τα παιδιά αυτά τα έκανε υπουργούς του. Να λοιπόν αγαπητοί μου, να οι ωφέλειες από την νηστεία, να οι ωφέλειες από το να τηρεί ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού. Εμείς νομίζουμε ότι αν κάποιος θα νηστέψει θα χάσει κιλά, θα δυνατήσει, θα χλωμιάσει, αλλά όμως επειδή υπάρχει ευλογία του Θεού γίνεται ακριβώς το αντίθετο και όχι μόνο αυτό ως προς την υγεία αλλά ως προς την μεγάλη ευλογία που δίνει ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους που νηστεύουν. Και άλλες ωφέλειες βέβαια από την νηστεία. Η νηστεία πρώτα απ' όλα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε, να κάνουμε έναν αγώνα εναντίον της κακίας, έναν αγώνα για να υπηρετούμε τις αρετές, να μάθουμε τις αρετές της ταπείνωσης, της αγάπης, της δικαιοσύνης, της ειρήνης. Επίσης μαθαίνουμε να έχουμε αυτοκυριαρχία στον εαυτό μας. Όταν λέμε κάτι δεν θα το κάνω, να μην το κάνουμε. Και όταν λέμε κάτι θα το κάνω, να μπορούμε να το κάνουμε. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ποιος μπορεί να έχει τέτοια αυτοκυριαρχία στον εαυτό του? Αυτά όλα μας τα μαθαίνει η νηστεία. Επίσης ταπεινώνεται το σώμα, διότι όταν το σώμα το ταΐζουμε συνεχώς με όλες αυτές τις λιπαρές τροφές και τις δυναμωτικές τροφές, το σώμα τελικά οδηγείται προς την αμαρτία και όχι προς την αρετή. Επίσης, με το περίσσευμα από τα που δεν θα κάνουμε πολλά έξοδα για τις τροφές, να αγοράζουμε τις τροφές τις πολλές και τις ακριβές, μπορούμε να κάνουμε και ελεημοσύνες. Άλλη ωφέλεια, έτσι επιγραμματικά σας τα λέω για να μην σας κουράζω, άλλη ωφέλεια ότι η νηστεία διώχνει τον πονηρό. Το είδαμε και πριν με τους πειρασμούς του Κυρίου, αλλά και με το λόγο του Κυρίου, ο οποίος όταν μιλούσε για τα δαιμόνια και τον έλεγαν οι άνθρωποι πώς θα τα νικήσουμε, τους έλεγε ο Χριστός μας τούτο το γένος, ούκ εκπορεύεται η μία προσευχή και νηστεία. Έτσι μόνο θα νικήσετε τους δαίμονες. Επίσης ο Θεός ακούει τις προσευχές μας όταν νηστεύουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές το έχουμε δει αυτό στην ιστορία, όταν άνθρωποι θέλησαν κάτι να παρακαλέσουν το Θεό και να γίνει κάτι μεγάλο και υψηλό, το συνδύαζαν πάντοτε με νηστεία και έλεγαν θα νηστέψουμε και θα προσευχηθούμε και σίγουρα ο Θεός θα μας το δώσει. Και το δίνει ο Θεός όταν βλέπει ότι ο άνθρωπος κάνει αυτό τον αγώνα της νηστείας. Και να πούμε τέλος βέβαια ότι και η νηστεία βοηθάει πολύ στην υγεία. Στην υγεία την οποία καμιά φορά εμείς οι χριστιανοί για την υγεία του σώματος λέμε δεν ενδιαφερόμαστε, αλλά όμως η Εκκλησία ενδιαφέρεται και για την υγεία της ψυχής και για την υγεία του σώματος. Και όλες αυτές οι νηστείες που έχουν καθιερωθεί και για το καλό και της ψυχής και για το καλό και του σώματος. Μία τελευταία ενότητα και να σταματήσω. Ενότητα για το ποια είναι η σωστή νηστεία. Αναφέρομαι στην αρχή ότι υπάρχουν πολλών ειδών νηστείες, τροφικές, επίσης ότι μπορούν να συνδυαστούν και κόβοντας άλλα υλικά, τα οποία νομίζουμε ότι τα έχουμε πολύ ανάγκη, αλλά όμως η νηστεία πρέπει πάντοτε να συνδέεται και με πνευματικό αγώνα. Και ποιος είναι ο πνευματικός αγώνας? Είναι ότι πρέπει να συνδυάζεται η νηστεία με έργα αγάπης, με έργα ελεημοσύνης. Το ακούσαμε σήμερα το πρωί στο Ευαγγέλιο που μιλάει για την ελεημοσύνη και χθες το Ευαγγέλιο του Σαββάτου και εκείνο για την ελεημοσύνη μιλούσε, που σημαίνει ότι εάν θέλουμε να κάνουμε σωστή νηστεία, τότε θα πρέπει να μην ξεχνούμε και την αγάπη και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο, αλλά κυρίως να προσπαθούμε να κάνουμε πνευματική ζωή.
γι' αυτό και τώρα μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή οι ακολουθίες είναι πιο πολλές, πιο μεγάλες, πιο κατανυκτικές για να συνδυάζεται η τροφική νηστεία με τον πνευματικό αγώνα. Και βέβαια όχι μόνο να αποκτούμε αρετές, αλλά όμως και να νικούμε και την κακία. Να νικούμε τα πάθη μας, να νικούμε τον κακό μας εαυτό. Να κάνουμε έναν αγώνα εναντίον του κακού μας εαυτού και να ξεριζώσουμε τα πάθη μας. Και όταν λέω να ξεριζώσουμε τα πάθη μας, τι σημαίνει? Έχετε ποτέ προσπαθήσει να ξεριζώσετε κανένα δέντρο? Δεν ξεριζώνετε. Έτσι είναι τα πάθη μέσα μας, τόσο βαθιά ριζωμένα. Πώς θα ξεριζωθούνε? Από μόνοι μας δεν μπορούμε. Γι' αυτό και πρέπει να βοηθηθούμε. Και θα βοηθηθούμε από τον Θεό. Και θα μας βοηθήσει ο Θεός εάν κάνουμε αγώνα. Αν δει αυτό το φιλότιμο, αν δει ότι προσπαθούμε, τότε θα ξεριζωθούν όλα αυτά τα πάθη τα οποία έχουν ριζώσει μέσα στην ψυχή μας. Η νηστεία, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το πρώτο σκαλί για να ανέβουμε και άλλα σκαλιά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, όπως μας λένε οι πατέρες. Δεν νηστεύουμε για να νηστέψουμε, αλλά όμως νηστεύουμε για να βοηθηθούμε να ανεβούμε τα άλλα σκαλιά της πνευματικής ζωής. Είναι μέσο λοιπόν. Εάν κάποιος πει ότι εγώ δεν θα ανέβω αυτό το σκαλί, δεν χρειάζεται να νηστέψω, θα πάω κατευθείαν στα άλλα σκαλιά, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην προσευχή. Δεν θα πας, θα σκοντάψεις. Αν δεν ανέβεις το πρώτο σκαλί και προσπαθήσεις να πας στο δεύτερο ή στο τρίτο ή στο πέμπτο, θα σκοντάψεις, θα πέσεις, θα γκρεμοτσακιστείς. Γι' αυτό λοιπόν ακολούθησε το δρόμο που λέει ο Χριστός, το δρόμο που λέει η Εκκλησία. Ανέβα στο πρώτο σκαλοπάτι. Δεν είναι δύσκολο, θέληση χρειάζεται. Ας ανεβούμε αυτό το πρώτο σκαλοπάτι, ας προσπαθήσουμε και τότε θα καταλάβουμε ότι όχι μόνο δεν είναι δύσκολη η νηστεία, όχι μόνο η νηστεία είναι κάτι το οποίο μας δίνει στη ζωή μια δυσκολία, αλλά μας δίνει χαρά. Χαρά ανίποτη, την οποία σεβασμιότατε εύχομαι να την έχουμε όλοι μας. Αμήν.